Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και αυτή την εβδομάδα, φυσικά, οι εξελίξεις στην οικονομία είναι στην επικαιρότητα, στο προσκήνιο, καθώς η χώρα μας συνεχίζει να δίνει τη μάχη επιβίωσης και σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά της μεγέθη, το έλλειμμα, το χρέος, αλλά κυρίως ό,τι αφορά τον λαό, την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους αυταπασχολούμενους, τους αγρότες, όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, με αυτή την ασφυκτική λιτότητα στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας το τελευταίο 1,5 χρόνο. Οι εξελίξεις ό,τι αφορούν το κούρεμα, το λεγόμενο, το περιβόητο, την αναδιάρθρωση του χρέους, όπως και να το πει κανείς, είναι το ίδιο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, καθώς οι αποφάσεις θα ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα ή το πολύ στις αρχές του επόμενου, αρχές Νοεμβρίου, με την συνδιάσκεψη των G20. Θα έχει ληφθεί ήδη απόφαση, καθώς θα έχει προηγηθεί και η Σύνοδος Κορυφής στις 23 και 24 Οκτωβρίου, όπου εκεί η Γερμανία κυρίως και η Γαλλία, η οποία έχει συμφωνήσει μαζί της, θα προσπαθήσουν να περάσουν μία απόφαση σύμφωνα με την οποία το ελληνικό χρέος θα μειωθεί ώστε να καταστεί βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο, προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να μπει σε έναν δρόμο ανάπτυξης και κυρίως δημοσιονομικής σταθερότητας και εξυγίανσης. Βέβαια, το κούρεμα, άλλοι λένε ότι θα είναι 50% ίσως και μεγαλύτερο, άλλοι λένε ότι θα είναι ανάμεσα στο 35% και 50%. Υπάρχουν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή. Όσο περισσότερο είναι, τόσο πιο σκληρή εποπτεία θα έχει η χώρα μας, ούτως ή άλλως βρίσκεται κάτω από σκληρό έλεγχο. Όλα αυτά τα θέματα, τα οικονομικά αλλά και την νομική και θεσμική τους διάσταση, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, που έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Κατρούγκαλο, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε από την κομμάτια. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι τιμή και χαρά να είμαι στην εκπομπή σας. Να ξεκινήσουμε από το θέμα του κουρέματος, της αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς αυτό είναι αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί. Όχι ότι η λιτότητα και οι συνέπειες της δεν απασχολούν, ίσα-ίσα αυτά συνδυάζονται και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η αγωνία όμως του κόσμου βρίσκεται και στο θέμα αυτό, γιατί μπορεί να επιφέρει εξελίξεις και σε ό,τι αφορά επιπλέον μέτρα που ενδεχομένως να ληφθούν ή έναν ακόμα πιο ασφυκτικό έλεγχο της χώρας μας από τους δανειστές της. Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Η συζήτηση για το κούρεμα δείχνει ένα αντικειμενικό γεγονός. Ότι το χρέος μας όπως είναι, στην πραγματικότητα όπως ήταν ήδη από το Μάιο του 2010, δεν είναι εξυπηρετήσιμο, δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει επομένως να αναδιαρθρωθεί. Και μπορεί να αναδιαρθρωθεί είτε με πρωτοβουλία της χώρας μας και προς όφελός της, είτε με πρωτοβουλία που θα πάρουν οι δανειστές της. Δυστυχώς έχουμε ακολουθήσει το δεύτερο δρόμο. Δηλαδή θα ακολουθήσουμε ουσιαστικά μια επιλογή που θα μας υπαγορευθεί. Γιατί μην έχετε αυταπάτες ότι έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή και την πρόθεση η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί σοβαρά επί της ουσίας. Το διακύβευμα είναι μεταξύ των δύο μεγάλων συμφερόντων των Ευρωπαϊκών, των Γάλλων και των Γερμανών. Οι Γάλλοι θέλουν να περιορίσουν κατά το δυνατόν το κούρεμα, ούτως ώστε να πληγούν λιγότερο οι τράπεζές τους. Οι Γερμανοί θέλουν να ελαφρύνουν την πίεση που υφίσταται ο Γερμανός φορολογούμενος. Να πούμε όμως λίγο για τους ακροατές σας τι είναι αυτό το κούρεμα, γιατί το ακούμε έτσι. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, μετά το Μάιο, χρωστάμε σε δύο ειδών δανειστές. Χρωστάμε σε θεσμικούς δανειστές. Μετά το Μάιο του 2010, μετά το Μάιο του 2010 που μπήκαμε στο μνημόνιο. Πριν το μνημόνιο, χρωστούσαμε ουσιαστικά μόνο σε ιδιώτες δανειστές. Χρωστούσαμε μόνο σε τράπεζες, να το πω απλά, και σε ασφαλιστικά ταμεία και σε hedge funds. Πρακτικά σε ιδιώτες. Μετά το Μάιο του 2010, ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους μας έχει μετατοπιστεί σε κρατικούς ή θεσμικούς δανειστές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους άλλους εταίρους μας που μας έδωσαν αυτό το μεγάλο δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων. Ακριβώς. Τα κράτη δηλαδή. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για κούρεμα, μιλάμε για εκείνο μόνο το κομμάτι του χρέους που έχει μείνει σε ιδιώτες. Άρα και όλα αυτά τα μεγέθη τα οποία ακούμε για 20, 30, 50% δεν αφορούν στο σύνολο του χρέους, αλλά σε εκείνο το κομμάτι του χρέους που το υπολογίζουμε γύρω στο 50 με 60% του συνολικού, που έχει παραμείνει στις τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, hedge funds. Το κομμάτι δηλαδή του χρέους που δημιουργήθηκε από τα δάνεια που πήραμε από την Τρόικα, αυτά δεν θα αγγιχτεί. Ακριβώς, δεν θα αγγιχτεί. Και ακριβώς αυτού του είδους το κούρεμα, μολονότι θα ελαφρύνει κατάτι το βάρος που υφιστάμεστε σαν κοινωνία και σαν ελληνικός λαός, ακόμα και αν φτάσει σε αυτά τα μεγάλα μεγέθη που λένε 50 ή 60%, δεν θα μειώσει τόσο ουσιοδός το χρέος όσο θα έπρεπε. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, το παλιό κούρεμα του Ιουλίου που υπολογιζόταν στο ύψος του 21%, υπολογιζόταν ότι θα ελαφρύνει το συνολικό χρέος κατά 12% περίπου. Επομένως, αν φτάσουμε στο τριπλάσιο, στο 60% που είναι το μάξιμο που μπορούμε να φτάσουμε, και θα σας πω μετά με ποιο τρόπο φτάνουμε εκεί, θα μιλάμε περίπου για
εγγραφή το 1 τρίτου του χρέους. Αυτό είναι πολύ λίγο, ειδικά αν δούμε την εξέλιξή του. Το χρέος τον Μάιο, πριν μπούμε στο μηχανισμό του μνημονίου, υπολογιζόταν γύρω στο 120% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας. Ναι. Και σε απόλυτους αριθμούς νομίζονταν γύρω στα 300 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Μας βοηθάει καλύτερα να το υπολογίζουμε όμως όχι σε απόλυτα μεγέθη, γιατί και η συρρήκνωση. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος και γιατί ποσά μιλάμε. Γιατί είναι αλήθεια. 120% το ΑΕΠ είναι βέβαια ένα μέγεθος το οποίο μας βοηθάει να αντιληφθούμε σε σχέση με το τι παράγουμε, πόσα χρωστάμε. Αλλά καλό είναι να ξέρει ο κόσμος και τους απόλυτους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς επειδή θέλω να δείξω ένα συγκριτικό νούμερο, την εξέλιξη συγκριτική, θα μείνω λίγο στα ποσοστά και μετά μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα απόλυτα μεγέθη. Υπολογιζόταν λοιπόν γύρω στο 120%. Το Μάιο μας έλεγαν πριν πούμε ήταν 119, τώρα έχουμε μια εκτίμηση ελαφρώς ανώτερη γιατί άλλαξαν και την εκτίμηση που είχαμε για το έλλειμμα. Ας πούμε όμως 120% του ΑΕΠ το Μάιο του 2010. Έχει φτάσει ήδη σε επίπεδα κοντά στο 160% μετά από 2 έτη εφαρμογών των μνημονιακών πολιτικών. Η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για του χρόνου είναι ότι θα φτάσει στο 172% και η πρόβλεψη του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ότι θα ξεπεράσει το 185%. Βλέπουμε δηλαδή ότι το 1 τρίτο, αν κοπεί τώρα το 1 τρίτο του χρέους, ουσιαστικά θα μας φέρει στα επίπεδα πριν από το Μάιο, όταν μπήκαμε στις πολιτικές του μνημονίου, υποτίθεται για να αντιμετωπίσουμε το χρέος. Και προφανώς, όχι απλώς δεν το έχουμε αντιμετωπίσει, αλλά έχουμε όλες αυτές τις δυσμενείς συνέπειες στο εισόδημά μας και το κυριότερο που δεν φαίνεται, αλλά έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, μια καταστροφή όλη τη προστατευτική εργατική νομοθεσία, ιδίω στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ θα περάσουμε σε αυτά. Αναλυτικά σε αυτά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Απλώς ήθελα να ρωτήσω ότι δεν θα αγγιχθεί το χρέος της Τρόικας από το Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα, ακριβώς, αλλά ούτε και το νέο δάνειο που θα πάρουμε των 109 εκατομμυρίων. Ακριβώς. Και μάλιστα. Αυτό είναι περίπου το 50% του συνολικού χρέους. Γιατί είναι. Μέχρι τώρα είναι μικρότερο από το 50% το δάνειο της Τρόικας σε σχέση με το παλιό. Ακριβώς. Επίσης, τα 109 αυτά δισεκατομμύρια είναι πολύ εικονικά, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι του. Θα παραχωρηθούν ως εγγυήσεις στους ιδιώτες που εθελοντικά θα δεχτούν να κουρέψουν τα ομόλογά τους, ούτως ώστε να είναι σιγουρημένοι ότι θα τα πάρουν τα χρήματά τους. Επομένως, δεν πρόκειται να πάρουμε 109 νέα δισεκατομμύρια σε μετρητά, όπως σε μεγάλο βαθμό ήταν το προηγούμενο δάνειο. Αν και για να είμαστε ακριβείς, και το προηγούμενο δάνειο κυρίως για αποπληρωμή παλαιών οφειλών πήγε, δεν πήγε για να χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Οπότε το χρέο μας, κύριε Κατρούμπελ, αν γίνει για παράδειγμα 50% αναδιάρθρωση στα παλιά δάνεια, όπως είπατε και εσείς, θα πέσει σε απόλυτους αριθμούς από τα 360 που είναι σήμερα στα 200 δισεκατομμύρια. Περίπου τόσο. Περίπου τόσο. Στα επίπεδα που σας είπα του Μαΐου πέρσι. Αλλά ως ποσοστό επί του ΑΕΠ θα συνεχίσει να είναι γύρω στο 110%. Περίπου τόσο. Υπολογίστε, σας είπα την αναλογία, γιατί και εγώ ως μη οικονομολόγος επαναλαμβάνω τις αναλύσεις συναδέλφων μου. Σας είπα λοιπόν ότι το 21% ανταποκρίνεται στο 12% περίπου του συνολικού χρέους, επομένως ένα 60% ανταποκρίνεται στο 36%. Αυτό το νούμερο έχω. Ποια είναι τα όρια κάτω από τα οποία μπορεί να είναι εξυπηρετήσιμο ένα χρέος, δηλαδή να μην ξεπεράσει για παράδειγμα το 115-120% του ΑΕΠ? Λένε ότι οποιοδήποτε χρέος πάνω από το 90% του ΑΕΠ δεν είναι εξυπηρετήσιμο. Και σας θυμίζω ότι η πρόβλεψη του Μάστριχτ ήταν για 60% χρέους. Οτιδήποτε ξεπερνάει το 60% γίνεται δύσκολα διαχειρίσιμο και οτιδήποτε ξεπερνάει το 90% γίνεται πρακτικά μη διαχειρίσιμο. Το 60% βέβαια το έχουν περάσει του χρέους ως προς το ΑΕΠ πολλές χώρες, όχι μόνο εμείς. Ακόμα και η Γερμανία έχει περίπου στο 80% επί του ΑΕΠ της χρέους. Και σε απόλυτους αριθμούς μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια. Ακριβώς. Και προσφάτως ακούστηκε ότι η Γερμανία και εκείνη έχει κάτι στατιστικά τα οποία τα έχει μαγειρέψει. Ουσιαστικά, και θα μπορούσε το χρέος να είναι 6-7-3 εκατομμύρια. Γιατί φούσκωσε έτσι το χρέος? Γιατί για να αντιμετωπίσουμε την πρώτη δημοσιονομική κρίση του 2008, εκτέθηκαν ιδιαίτερα τα κράτη σε υπερδανισμό για να μπορέσουν να σώσουν τις τράπεζές τους. Δηλαδή είναι σαν οι τράπεζες. Από την κρίση του 2008. Ακριβώς. Δηλαδή. Ακριβώς. Είναι σαν οι τράπεζες να έχουν γίνει ζόμπι που απορροφούν χρήματα από την πραγματική οικονομία χωρίς να μπορέσουν και τα ίδια να ξαναμπούν και να δώσουν χρηματικές ενισχύσεις όπως χρειάζεται στην πραγματική οικονομία. Αυτό το φαινόμενο τραπεζών ζόμπι το έχουμε δει στην Ιαπωνία, που ακόμα δεν έχει συνέλθει από αυτή τη μακρά ύφεση στην οποία έχει περάσει. Και φαίνεται ότι αυτό δεν έγινε μάθημα στους ηγέτες του κόσμου. Οι τράπεζες δηλαδή ενισχύθηκαν στην κρίση του 2008 και τώρα καλούνται εκείνες να βοηθήσουν με κουρέματα. Ακριβώς. Σήμερα σε εμάς, αύριο ίσως σε μια άλλη Ακριβώς. χώρα, προκειμένου να συμμαζευτεί η ζημιά που κάνανε. Ακριβώς έτσι. Αλλά ακριβώς επειδή η ζημιά που θα υποστούν θα είναι σημαντική στα υπερκέρδη τα οποία έχουν, θα ζητήσουν τη λεγόμενη επανακεφαλαιοποίηση. Πάλι δηλαδή να αντλήσουν χρήματα, είτε από την ιδιωτική αγορά, αν υπάρχουν επενδυτές που να θέλουν να επενδύσουν, είτε από το δημόσιο. Σήμερα όμως, επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν μέτοχοι τραπεζών οι οποίοι θα βάλουν δισεκατομμύρια ευρώ για να επανακεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζες. Τα χρήματα θα αντιληθούν από θεσμικούς ή κρατικούς πυλώνες. Για την Ελλάδα, δηλαδή, για παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς,
Η Γαλλία θέλει αυτό να γίνει μέσα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Ακριβώς. Οπότε έτσι το κόστος θα μοιραστεί σε όλους. Γιατί η Γαλλία είναι πολύ εκτεθειμένη σε τραπεζές της σε ελληνικά ομόλογα. Ακριβώς. Ενώ οι Γερμανοί προλάβαν και τα ξεφορτωθήκαν, έχουν λίγα ομόλογα. Γι' αυτό προτιμούν οι Γερμανοί, η κάθε κυβέρνηση, να σώσει τις δικές της τράπεζες. Οπότε σε εκείνη θα αναλογεί λιγότερο μερίδιο από ότι εάν το μοιραστούν όλοι μέσω του EFSF. Ακριβώς όπως το περιγράφετε. Το άλλο που πρέπει να έχουν στο μυαλό σας, στο μυαλό τους οι θεατές μας, είναι ότι μιλάμε πάντοτε για εθελοντικό κούρεμα. Γιατί εάν επιβληθεί μείωση μονομερώς, ακόμα και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ιδιώτες, στις τράπεζες, θα μιλάμε πια για πιστωτικό γεγονός. Το οποίο πιστωτικό γεγονός θα ενεργοποιήσει τα περίφημα ασφάλιστρα κινδύνου. Που αυτή τη στιγμή υπολογίζονται και αυτά γύρω στα 200 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ.